Πολύ καλησπέρα σας από το κλειστό γυμναστήριο των Μελισσίων. Fast break από τη μία, εθνικός star από την άλλη. Δεύτερη αγωνιστική στον πρώτο όμιλο. Καλοκαιρινή development. Πολύ επίθεση λοιπόν για τον καμπέον εθνικό star. Πολλά νέα πρόσωπα. Τον εθνικό. Ανανεωμένο το ρόστερ. Εθνικός που προσπαθεί να χτίσει και για το χειμώνα. Πάμε να δούμε λίγο πεντάδες. Σιαπάνης, Τόλιας, Ζουρίδης. Το 12 είναι ο Γαλάνης. Και με τον Άσο ο Αργεντίνης. Δείξε μόνο επίδοσης. Στην πρώτη κατοχή. Πεντάδα για fast break. Με τον 10, Λιάτς με τον 12, 18 Αυλονίτης με τον 30, Τσάφος και με το 13, 13 είναι, ο Τσικαλάκης με το 13. Σιαπάνη, ο Μάρινος, τον Μητικό. Λάκη για δύο αστοχή. Θα δούμε τις πρώτες επιθέσεις των δύο ομάδων. Μπουλαξής κλείζει για τρεις, βάλε στο σίδερο και της ανανεωσία του Τσάφο. Πάνει για τον Τόλια. Μέχρι το lay-up, εύκολα. Στάει fast break, 3-2. Το ρολόι, αλλά το πάνω. Fast
Σπρίκ πήραν την νίκη στην πρεμιέρα με 60-61 στην παράταση κοντρά στα Ναυάγια. Πραγματικό παιχνίδι και ο Εθνικοστάρ. Και εδώ το κλειστό των Μελισσίων από τις Μέλισσες με 45-43. Με μπάζερ Πίτερ του Γαριφαλάκη Θωμά. Γιάβης, Βουλαξής, αλλά στον πόλο του Ζουρίδη. Καλάκης, έχει τον Ιλιάδη, Αυλονίτη και Τσάφος από μακριά. Ζουρίδης αλλάζει κατεύθυνση, δεν βάζει καλάθι. Σαφμάτι, καλή την άμυνα σε πρωτοχρόνο. Αποτυχιωμένοι οι κυπελούχους. Να τώρα είναι η ώρα του Γρηγόπουλου και του Πολίδωρου να περάσουν στο μάτς. Με εμφανίσεις Ρεμάλου. Δύο αυτοί παίκτες. Θα έχετε μάτς φαντάζομαι γιατί συμφώνεται στη fast break να μάθεις καλοκαιρινό. Διαφέρουσα. Περίπτωση. Καλάνης. Κάνει το χατήρι αυτή τη φορά. 5-4. Ακόμη 3,5 λεπτά στην πρώτη περίοδο. Πάγκο 4. Μιλάς και με το 55 ο Τσάτσας, τα δύο νέα πρόσωπα. Φιλοξενούμενα. Κόπουλος. Βαλουστίνο Αυλονίτης, πήρε τη Ζικαλάκη. Γρηγόπουλος. Αυλονίτης ξανά. Νέα ο Τσαρπάσα. Και εδώ όλη τη φάση είναι φτιάξει ο Αυλονίτης. Είναι πολύ ωραία την μπαλά. Ωραία και η εκτέλεση. 7-4. Τσάτσας. Είναι στο πέραμε στον Πολίδωρο, είναι νικητής.
Διονύτης εξετάει τις επιλογές του. Έξυπνα όμως Διονύτης βάζει το χέρι του. Ο καμπέρον θα κλέψει. Σκαπάνη στον πάγκο. Καλάκης, Πολύδωρος, κάνει δουλειά κοντά στο καλάθι. Έρχεται βοήθεια. Η άμυνα βγαίνει για τους φιλοξενούμενους. Ένα λεπτό ακόμα στο δεκάλεπτο. Λίβερος. Κάκης το πήρε. Δεύτερο δεκαλέπτου στα Μελίσια. Ο Νιλιάδη να εκτελεί για δύο και να στοχεί. Μόνο τον Σκαπάνη. Ζάκος. Δεν βάζει το καλάθι, παίρνει ο Μελάς όμως. Τέλειες από μακριά. Στην άλλη πλευρά είναι ο Σκαπάνης, είναι ο Μελάς, είναι ο Τόλιας, ο Γιαζάκος, ο Τσάτσας. Σκαπάνης. Για δεύτερο λεπτά ακόμα, σου τυποπίεση και εύστοχο. Στέφανο Γιαζάκο. Μπαίνει και αυτό στην εξίσωση 12-9. Κάκης στην baseline. Λάβης ο Τόλιας. Στήριμα τον Σκαπάνη στα αριστερά και θα του δώσει μπάλα. Καλά του Μαρίνου. Διαφορά στον πόντο. Κόπουλος. Λαξής. Και πολύ δωρός. Καπάνης. Μας δίστασε. Πάσα, κάνει λάθος. Λαξής κλέβει. Έχει φύγει στον συνδυασμό.
Ορίστε αυτός, Τόλιας. Λοιπόν, του Μελά τώρα άστοχο. Παραμένει το 12-11. Thank you.
Μπέκα, Τζικαλάκης, Μιλιάδη. Θέλει να φτιάξει. Μην χαμηλά το σκορ. Σουρίδης. Το Αργεντίνο, το Ρολάρι, κλείνει και κρατάει την εργασία. Δεν βρήκε όμως την κατάλληλη γωνία για να εκτελέσει το Αργεντίνο όπως θα ήθελε. Σκαλάκης. Ελεύθερος, τέθηκε στο close out. Αθλονίκης, θεωρείς. Σουρίδης. Καλή όμως η άμυνα. Τον Στέφανο Γιαζάκο. Κολλημένο το σκορ, 14-11, με αρκετή ώρα. Σιαφάνης, Ουρίδης, Λίξη Μαστρόνου, Αστοχή, Τάφος, Καλάκη, Μιλιάδη, ξανά Τσάφος, Μαέφερε στο καλάθι, δίλεπτο ακόμα μέχρι την ανάπαυλα. Σκαπάνης. Αργεντίνης, πολύ καλή κυκλοφορία. Τόλιας, ελεύθερο τρίποντο. Αργεντίνης μόνος του με το καλάθι. 14-13.
Στολιά. Βρίζεις Αργεντίνας. Φάλ του Πολίδωρη, μπαίνει και το καλάθι. Τι βάζει ο Αργεντίνης. 14-17 και μια βολή. Όλα για τους Φάστερικ που καλούν time out. Λοιπόν, για να δούμε τι σχεδίασαν fast break για αυτή την τελευταία επίθεση της πρώτης περίοδου. Βάλα στα χέρια του Τζιγκαλάκη. Είναι πολύ δώρος. Καμική αλλαγή του Αργεντίνη και φάουλ. Είχε ένα δρόσιο εθνικός. Έχει άλλο ένα. Καλά έχεις πάλι. Φάλλω τον Γαλάνη. Χρονόμητρο στα 11, δευτερόλεπτα. Και άλλο time out. Τσάφος θα επαναφέρει. Καλάκης. Τονίτης. Μία. Δύο. Τσικαλάκης με φλότερ παραλίγο. 14-17. Σκόρη μικρόνι στο Μελίσκα. Πολύ ξεκίνησε το δεύτερο εμίχρονο ανάμεσα σε fast break και καμπέον εθνικό στάρ. Εκλέψιμο του Τζάφου. Καλάκης. Λιγόπουλος. Τώρα Νικάκης. Ανόφια με του εθνικού. Λιγόπουλος. Είχε πάσα φάλ του Τσάτσα. Ζικαλάκης, Αυλονίτης και Τσάφος για fast break. Τσάτσας, Αργεντίνης, Τόλιας, Ζουρίδης και Γαλάνη. Εντονικό, βγάζει την άμυνα. Ζουρίδης. Είναι ελεύθερος, δεν θα βιαστεί. Θα την Ζουρίδη μπάλα. Έρχεται στον αέρα και ευστοχή. Πολύ πολύ δύσκολο. 14-19. Δεν συνεχίζει το σερίτο από το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Λιγόπουλος. Είχε πάσα για τον Τσάφο, η απάντηση θα έρθει. Πήγε να κάνει τα κόλπα της μπάλα, αλλά δεν καμπήκε μπάλα. Πρώτο λοιπόν καλάθι και για τους fast break στο δεύτερο μέρος. 16-19. Αργεντίνιες. Τζάτσα, Σαββίκης, πιέζει ο χρόνος, πιέζει ο Σονικάκης. Πάμε σε μια διακοπή γιατί πρέπει να αλλάξω θέση να φορτίζεται η κάμερα, με συγχωρείτε. Συνδέσεις 2 από τον Αργεντίνη, δεν χάσαμε κάτι. Ένα κερδισμένο φάουλ για τον καμπέον ουσιαστικά. Τσάφος. Τρίποδο του Νικάκη, παίρνει ο Ζουρίδης. Τρέχει ο Νίκος και παίρνει φάουλ.
τρίτο των fast break στην περίοδο, ένα έχει φιλοξενούμενη ομάδα. Ρίδης περνάει ξυπνά το χέρι του κάτω από αυτού του Αβλονίκη. Γενικά 16-21 δίνει ξανά τη λύση ο Νίκος. Πολύδωρος θα το εκτυπάνω του, ο Ριγόπουλος θα χτυπάσα θα βρίσκει στο πόδι Μελά. Πάνε στη θέση του Γαλάνη. Αυλονίτη. Όφυλος ελεύθερος. Πάνε καλά. Τσάφος για τρεις, καλό σου. 19-21. Μετάς για την απάντηση. Πάλι στη διεκδίκηση του rebound, ο Αργεντίνης το έχει κάνει. Σκόραρε ξανά. Συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα. 9-23. Καλά έχει το κόψιμο του Τσάφου. Καλή άμυνα του Αργεντίνη χωρίς φάουλ. Αργεντίνη. Πολύδωρου, φάλ και βολές. Ακόμα στην περίοδο Ριγόπουλος θα περάσει από την baseline, πήδηξε ψηλά. Πολύδωρος κρατά την κατοχή. Ο Κελιάδης είναι μόνος του. Μάτς παραμένει κλειστό. Αργεντίνης στοχή αλλά παίρνει ο ίδιος και τσάλα παίρνει. Καλάκης, πολύ καλή μακρινή, δεν την υποδέχεται καλά. Ο Ριγόπουλος αλλά επαναμένει στο fast break με τον Μπουλαξί να εκτελεί από πολύ μακριά και να κερδίζει φάουλ πάνω στο σούτα τον Σιαπάνη. Δεν είναι που πατούσε τη γραμμή. Εντάξει, δύο βολές νομίζω. Τρεις. Θα δούμε. Τρεις βολές. Βάζει την πρώτη. 24.
Παρίσι. Ναι, 24 όλα. Και διπλή αλλαγή με Τόλια και Γαλάνη να επιστρέφουν στην πεντάδα των φιλοξενούμενων.
Κασελάκης Δημήτρης 28-27. Σταμάτης Ριγόπουλος. Πέρασε ο Τόλιας, το χασε. Έχει καλύτερα για σπάστρι. Λιγόπουλος όπλησε από τα 8. Τόλιας 2-1 και απάνησε από το κέντρο. Τέλος την περίοδο 28-27. Τέταρτο δεκάλεπτο στο Μελίσια. Πρώτη κατοχή για τους fast break. Προηγούνται μόλις με έναν πόντο. Λίδωρος. Λίδωρος Τζικαλάκης, Μικάκης, Ηλιάδης και Τσάφος. Fast break. Γιαζάκος, Τόλιας, Χιαπάνης, Αργεντίνης και Τσάτσας. Μετά το τεχνικού. Μικάκης. Τρέλερ Πολύδωρου στην Κουλιάδη. Δεύτερο το σου. Αλλά όμως πούλησε. Κολιάς. Πλάτη ήδη στον Αργεντίνη. Απ' τις βολές και αυτός. Καλάκης, Τσάφος και Πολύδωρος. Θα μπορούσε να πάρει και το maximum εδώ. Θα αρχίσει σε δύο ελεύθερες βολές. Πρώτο φάουλ στην τελευταία περίοδο. Παραδέχεται προς τιμήν του.
Κώστας Σουλικάκη. Συστήσαμε τα χρόνια του Σουλικάκη. Φάουλ τώρα στο ένα δεύτερο. Για το τέλος τα Μελίσσια. Οι fast break έχουν τον πρώτο λόγο για την νίκη. Γουρίδη, Τόλιας, Κουτίνη, Γαλάνη. Έχουν κουλαξί, πάσα με περνά. Μια δεύτερα ακόμα. Γουρίδης, Γαλάνης, Χιαπάνης, Τόλιας και Αργεντίνης. Πεντάδα του καμπεών εθνικού στάρ. Πολύ πολύ δύσκολο αυτό που δοκίμασε. Βέβαια Βλονίτης, Βλονίτης Βουλαξής, Τσάφος Ηλιάδης και της Ζηχαλάκης. Μετά τον Ιπεδούχο που προηγούνται με 6. Τζίτζι. Η καλύτερη επιλογή είναι στον Πολύδωρο. Βουλαξής στον Αβλονίτη 5-4. Βουλαξής για 2 μετά από τρίπλα, όχι, ριμπάνω Αργεντίνης. Τίνης με τον Τόλια. Τόλια βάζει το screen. Συνεργάζεται υποδειγματικά με τον Τζουρίδη. Πολύ ωραίο καλάθι. 33-29. Από τις πιο ωραίες συνεργασίες που έχουμε δει απόψε. Τζικαλάκη. Θα βγει και από τα screen. Και ο Πολύδωρος. Ο Κουλαξής. Και τα 5-29 ξανά στους 6 διαφορά. Τόλια. Λάγκη. Θα έχει τον Ασμένα. Τον Αργεντίνη από πού το βάζει. 3,5 λεπτά ακόμα. Γαλάκης. Για τον Τριφάς πρέπει και καλά κάνουν. Βίδωρος για το σύνε 9. 38-29. Ίσως ο πρώτος σου να αποβεί μοιραίο για τον εθνικό. Πρέπει τώρα να αντιδράσει άμεσα. Τζουρίδης.
φάουλ ο Αβλονίκης. Έχω την εντύπωση. Ο Γρηγόπουλος περνά στη θέση του Τζιγαλάκη. Δύο κρίσιμες βολές για τον Νίκο Ζουρίδη. Πρώτο φάουλ τον fast break έπειτα από 7 λεπτά στη δεύτερη περίοδο. Δύο φάουλ έχουν οι τυπικά φιλοξενούμενοι. Έβαλε την πρώτη ο Νίκος, θα βάλει και τη δεύτερη. Κρεμότα το 38-31, κρατά την ομάδα στο παιχνίδι. Ζάχος σταματά την τρίπλα, πολύ βρωτός. Πάνω στο Αγιοκίνης. Το δεύτερο ακόμα. Βόπλος που και πάσα μπλαξής, καλή προσποίηση. Πολύ βρωτός. 31, ο Πολύδωρος υπογράφει τον νίκη των fast break. Και σε πάρκουμε ακόμη 2 και 17, νομίζω πως είναι πολύ πολύ δύσκολο να γυρίσει πλέον το μάτς. Ο Κιγκός Χάρ. Βρίδης, τρίποντο, δεν φαίνει. Σαπάνης, μια ευκαιρία και αστοχή από κοντά. Κι άλλο λιπάμε το Μάικλ. Ζουρίδης, ούτε τώρα. Πίσει ο Νίκος. Πάμε σε διακοπή. Όλα καλά με τον Νίκο Ζουρίδη. Το μάτι συνεχίζεται να έχει 50 για το τέλος. Πάλι κερδισμένο για τον Μυριγόπουλο. Τρίτο τον φιλοξενούμενο. Τόλιας, ήταν ο Αργεντίνης μόνος του μπροστά. Τόλιας μέχρι το lay-up. Δεν παίρνει τίποτα τώρα. Τόλιας. Καλά, κεφάλι του Ζουρίδη. 41-33 και μια βολή. Μπαίνει και σε όλη την άμυνα τον fast break. Καμπιόν όμως έχασε συνεχόμενες ευκαιρίες και κοντά στο καλάθι να μειώσει. Έχουν δυσκολέψει πολύ τα πράγματα πλέον. 76 δευτερόλεπτα να απομένω στο ρολόι. Δεν παίρνει βολή. Γρηγόπουλος με το ρολόι θα παίξει. Ηρεμάλθηκα να πω. Τριλένει πάντως το καθάρισμα το μάτς, ο Πολύδωρος. Κρίβια, Ριχόπουλο. Τι κερασάκι στην τούρτα. Ξανά στους 10 διαφορά. Και τέταρτο φάουλ του εθνικού. Πρώτη φορά στο συν 11 fast break. Τελικό σκόρτσα πλέον. Ελλάς για 3 θα το βάλει. Στα 36. Λες. Και λάθος. Μπορείς να σώσει ή όχι. Όμως βιαστήκαμε να ξεγράψουμε τον αθλητικό στάρ. Για να δούμε. Αυτή η επίθεση είναι πολύ κρίσιμη τώρα. Άλλο ένα τέτοιο να γίνει, θα πάρει φωτιά το μάτς. Βρίδης, καλή επιλογή χρειάζεται τώρα. Βρήκε την καλή επιλογή. Αλλά εκτέλεσε υπερβολικά αυτό, θα. Τώρα πήγε πίσω από το μάτλο. Μύτης, Πουλαξής. Πολύδωρος. Στο σίδερο μπάλα, 18 δευτερόλεπτα για το τέλος. Το τελικό σκορ ψάχνουμε. Θα
fast break. Θα παραμείνουν στα ψηλά του βαθμολογικού πίνακα, 2-2. Οι δύο πρώτες δυσάρεσμες αγωνιστικές, καλάθι του Σιαπάνη για το 44-38. Αυτό θα είναι και το τελικό σκορ του αγώνα. Δεν θα κινήσει ο κύριος Ρηγόπουλος και καλά θα κάνει. Φινάλε λοιπόν στα Μελίσια, νίκη για τους fast break. Ήταν για τον Εθνικό στο 1-1 η ομάδα του Μαρίνου Σιαπάνη στο 2-0. Η fast break, καλό βράδυ σε όλους.